ήταν λογικό ότι θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα εάν πει ότι εγώ αναλαμβάνω να φτιάξω το τάμα του έθνους. Το έφτιαξε ξεγελώντας τον έναν και τον άλλον για να κάνει τη δουλειά του ήσυχα. Ποτέ δεν έδωσε κάποιο σημείο που να λέει ο Γέρονος κάτι. Πολλές φορές μιλούσε μέσα από άλλους ανθρώπους. Το ξέρετε, κύριε Χατζή. Βοηθήστε μας, καταλάβω. Δηλαδή, πολλές φορές, επειδή δεν ήθελε να σκανδαλίσει ή να προκαλέσει, άφηνε να καταλαβαίνουν άνθρωποι αυτό που θέλει αυτός και να εκφράζονται για αυτόν άλλοι. Και πάλι έκανε τον αδιάφορο. Μάλιστα. Ήταν σοφός. Πάρα πολύ. Και πάντοτε ο Γέροντας έλεγε ότι πρέπει το καλό να το προστατεύουμε. Και όταν το καλό αυτό θα είναι όντως καλό και μεγάλο, θέλει και πολύ μεγάλη προστασία. Μάλιστα κάποιος τον αποκάλυψε επιστήμονα στο να κρύβεται. Και κρύφτηκε πάρα πολύ για αυτή την προσπάθεια. Αυτό όμως εγώ δεν το βγάζω από κάποια συμπεράσματα δικά μου. Όχι. Εξάλλου από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, οι μοναχοί, μην νομίζετε ότι έχουν, οι καλοί μοναχοί, οι καλοπροαίρετοι μοναχοί έχουν λεπτά αισθητήρια. Δηλαδή αυτοί που είπαν ότι ο Προφύριος φτιάχνει το τάμα του έθνους, το έπιασαν οι κεραίες τους, δεν του πένα, του είπαν αρκετοί. Ο Γέροντας δεν απάντησε ποτέ τίποτα σε κανέναν. Εάν κυρία, κυρία Χατζή, αυτό το πράγμα που φτιάχτηκε σήμερα στο Μίληση φτιάχτηκε για να πραγματοποιηθεί το τάμα του έθνους, πάει αλλού αυτή η ιστορία πλέον. Είναι μήνυμα κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τεράστιο. Από αυτά που... Διότι ο Γέροντας Προφύριος δεν θα το έκανε πάλι απλώς για να εκπληρωθεί ένα τάμα. Ο Γέροντας κοιτούσε και πρακτικά να έχει τη λειτουργία και τη λειτουργικότητα που θα πρέπει αυτός ο χώρος. Και μεγάλος ναός. Μεγάλος ναός, μεγάλα κτίρια, με προοπτική να γίνουν και άλλα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι έλεγε ότι αυτός ο χώρος θα γίνει ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα στην ανθρωπότητα. Το έλεγε αυτό. Δεν έλεγε προσκυνήματα ή προσκύνημα, άλλο χώρος προσκυνηματικός, άλλο πνευματικό κέντρο. Μάλιστα. Έλεγε ότι αυτός ο χώρος θα επηρεάζει τις εξελίξεις του έθνους. Αυτό ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έλεγα, ένα μεγάλο πνευματικό κέντρο, όντως. Θα έρχονται μοναχοί από το Άγιον Όρος, όπως έχουν γραφτεί, θα μιλάνε για την ώρα προσευχή, λειτουργίες, θα βοηθούνται άνθρωποι. Στο να επηρεάζει όμως, και μάλιστα δεν τολμώ να το πω ακριβώς όπως το είπε, δεν τολμώ, διότι θα αγγίξουμε δύσκολα πράγματα, απλώς το λέω όσο μπορώ πιο κομψά. Θα επηρεάζει το έθνος. Και έρχεται τώρα ένα παιδί του, που κάποια πράγματα τα κατάλαβε λάθος, πριν από κάποιο καιρό και παρεξηγιόμουν, και σήμερα με βάζει εμένα να ασχολούμαι με την επανέκδοση των επιστολών του Ιωάννη Καποδίστρια. Και να ταυτίζεται πλέον με το όραμα, μάλλον με το τάμα του έθνους. Ότι αυτό που κάνω δεν είναι άσχετο με αυτό που έφτιαξε. Και μάλιστα ο πατέρας Παΐσιος να λέει ότι στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη η προβολή ενός προτύπου ηγέτου. Πώς θα είναι οι ηγέτες και πώς πρέπει να σκέφτονται ο λαός, οι πολίτες, το πώς θα είναι ένας ηγέτης. Μάλιστα. Όλα αυτά αποκαλύπτονται και θα μας αποκαλυφθούν, φαντάζομαι, με τα χρόνια. Και αποκαλύπτονται και στη συνέχεια. Και καθημερινά, κυρία Χατζή. Γίνονται πράγματα που εμείς, δεν θα πω δειλά-δειλά, όχι, προσπαθούμε να κάνουμε τα δέοντα. Αυτά που μπορούμε. Αυτά που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε σίγουρα τίποτε, αλλά όμως ο Θεός τα κάνει και τα δρομολογεί. Όπως πάλι, αν κάνουμε λάθος, πάλι ο Θεός δεν θα επιτρέψει, φαντάζομαι. Και θα σας πω και κάτι άλλο, ότι είπα προηγουμένως ότι ο Χατζηγιώργης είχε Ρώσους μοναχούς πολλούς υποτακτικούς. Ο πατήρ Παΐσιος, αν διαβάσετε τη ζωή του, τη χάρη την πήρε από έναν Ρώσο ασκητή Άγιο, τον Παπατίχωνα. Μάλιστα. Που
του είχε μεγάλη αδυναμία ο Παπατίχων. Και μάλιστα τις τελευταίες στιγμές που ζούσε ο Παπατίχων ήθελε τον πατέρα πίσω στο προσκεφάλι του, δίπλα του για ώρες. Ο γέροντας Προφύρος πήρε τη χάρη από έναν ασκητή Ρώσο, το γέροντα Δημά. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι δύο μεγάλοι γέροντες, Έλληνες, παίρνουν τη χάρη από δύο Ρώσους? Αυτό θα είχε κάποια σημασία πνευματικού περιεχομένου? Ο Θεός δεν κάνει τίποτα τυχαίο. Πιστεύετε ότι εμείς είμαστε ικανοί να το ερμηνεύσουμε? Δεν χρειάζεται μεγάλη ικανότητα. Μάλιστα. Και η γιαγιά μου θα μπορούσε να το καταλάβει. Ξέρετε γιατί? Κάποτε ο κύριος Φιντανίδης επισκέφτηκε τον σημερινό πρωθυπουργό της Ρωσίας, τον κύριο Βλαδίμηρο Πούτιν. Αυτό τυχαία το βρήκα. Ναι. Δεν το ψάξα. Ναι. Ο Θεός είναι εκεί που εσύ δεν ψάξεις τίποτα. Απλώς ο Θεός θέλει να σου δίνει στοιχεία ώστε να βγάζεις εύκολα συμπεράσματα για πράγματα που δεν μπορείς, εάν δεν έχεις στοιχεία. Θα τον έπαιρνε μια συνέντευξη 15 λεπτών. Παραμονή στον Ολυμπιακό Αγώνα και όταν πράγματι τον επισκέφθηκε, του είπαν ότι σε λίγο θα τον συναντήσει και θα είναι μια ολιγόληπτη ομιλία 15 λεπτών. Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες το τι έγινε εκεί μέσα. Πράγματι τον συνάντησε και έδωσε το χαιρετισμό εκ μέρους των Ελλήνων, αλλά ήταν ψυχρός ο σημερινός πρωθυπουργός της Ρωσίας, ο κ. Βλαντίμιρ Πούτιν. Ξέρετε, για να σπάσει αυτόν τον πάγο του σημερινού πρωθυπουργού της Ρωσίας, τι χρησιμοποίησε ο κ. Φιντανίδης? Που όπου το έχω πει, μου λένε, είπε ο κύριος Φιντανίδης αυτό το πράγμα. Ναι, λέω, μπορείτε, αν θέλετε, το διαπιστώσετε ότι πράγματι το είπε. Του λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, ξέρετε, σε δύσκολα χρόνια, όποτε ζούσε η Ελλάδα δύσκολες μέρες, η γιαγιά μου, ξέρετε τι μου έλεγε, ότι το ξανθό γένος του βορρά θα μας σώσει. Και τι απάντησε ο Πούτιν? Έσπασε ο πάγος, χαμογέλασε, λέει, σαν μικρό παιδί και είπε ότι αυτό για μένα είναι μεγάλη ευθύνη. Νομίζω ότι αν πω και περισσότερα δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Δύο Ρώσοι γέροντες δίνουν τη χάρη σε δύο Ρώσους Έλληνες. Σε δύο Έλληνες γέροντες. Μας, ναι. Και πραγματικά δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς ότι ήταν οι αγαπημένοι τους άνθρωποι. Ο πατήρ Προφύρης έλεγε αυτή τη χάρη από έναν Ρώσο ασκητή τον γέρο Δημά την πήρα. Ο πατήρ Παΐος έλεγε από έναν Ρώσο Άγιο ασκητή τον Παπατίχωνα την πήρα. Άσχετα ότι υπήρχε προσωπικός αγώνας στους ίδιους και αγωνιστήκανε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό βέβαια έχει σημασία. Δεν μας δίνει κάποιες αφορμές για περαιτέρω σκέψεις. Σκέψεις. Και να σκεφτούμε. Και μάλιστα σε αυτή την εποχή. Ναι, ειδικά. Βέβαια. Που γίνονται πολλά και ακούγονται πολλά. Θέλω να πω το ότι. Πάντως είναι παρήγορο ο Θεός να δίνει σε όλους τους Ορθοδόξους, ανεξάρτητα από την εθνότητά τους, την αγάπη Του και την όλα αυτά που μπορεί να μας δώσει. Δηλαδή και ο Πορφύριος και ο Παΐσιος ήταν Έλληνες, βοηθήθηκαν, δηλαδή είναι ωραίο να βοηθούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι από Ρώσους. Δεν τους ξεχωρίζει ο Θεός ανθρώπους. Θέλω να πω το ότι είπα για μηνύματα που άφησε ο πατήρ Πορφύριος στα 12 χρόνια αυτά, αλλά συνέπεισε να αναφέρω και για τον πατέρα Παΐσιο. Βεβαίως. Γιατί και αυτός, άσχετα αν δεν αναφέρθηκα και τη ζωή του, έχει σχέση με τον πατέρα Παΐσιο. Αυτοί οι δύο ήταν οι ίδιοι στη ζωή. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και έζησαν κοντά-κοντά. Με τρία χρόνια διαφορά. Και όποιος πήγαινε είτε στον έναν είτε στον άλλον, λέγανε τα γνωστά, αυτά τα οποία δεν θέλω να σας αναφερθώ τώρα, τα ξέρετε και έχουν ακουστεί σε όλο τον κόσμο, ότι ένας είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση, ο άλλος είναι έχρωμη τηλεόραση δορυφορική. Και χαριαντιζόντουσαν μεταξύ τους και χαιρόντουσαν με τους ανθρώπους. Θέλω να πω το ότι ο πατήρ Προφύριος ό,τι έκανε, το έκανε με μια προοπτική για το αύριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Και
θέλω να πω το ότι γι' αυτό σας είπα το ότι δεν είναι τυχαίο ότι στον 20ο αιώνα δύο γέροντες Ρώσοι δίνουν τη χάρη τους σε δύο γέροντες Έλληνες. Εσείς τον ζήσατε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Για τον πατέρα... Για τον πατέρα Πορφύριο, ναι. 6 χρόνια έζησα κοντά του. Πότε ήμουν κοντά του πολύ, πότε ήμουν λίγο... Πώς αντιμετώπιζε τις ασθένειες του? Είναι κάτι που θα είναι, νομίζω, ωφέλιμο να το ξέρουμε, γιατί είναι τα τελευταία χρόνια αυτά της ζωής του. Είχε δύσκολες αρρώστιες και πολλές φορές όταν τον έπιαναν κάποιες κρίσεις μέσα από αυτές τις αρρώστιες ζούσε πολύ μεγάλα μαρτύρια. Δηλαδή πονούσε. Εγώ αυτό που έζησα τον τελευταίο καιρό είναι το ότι οι αδερφές κάτω στο μοναστήρι το ζούσαν σε καθημερινή βάση σχεδόν. Τα προβλήματα της υγείας του και της αρρώστιας. Εμείς τα βιώσαμε αυτά στο τέλος της ζωής του, στους τελευταίους 2 μήνες. Ήσασταν μαζί του πάνω, ναι, βέβαια. Διότι ο γέροντας δεν μπορούσε να μένει στα καυσοκαλύβια. Ερχότανε αραιά και πού, μια φορά το χρόνο, αλλά τον τελευταίο χρόνο, το 91, ήρθε για 4 μήνες περίπου. Με διακοπές. Το πρώτο μήνα κάθισε περίπου, κοντά στην 51 μήνα περίπου. Κάθισε ένα μήνα λίγο το καλοκαίρι περίπου και μετά. Ήρθε 19 Σεπτεμβρίου μέχρι 19 Νοεμβρίου με το παλιό. 2 Δεκεμβρίου κοιμήθηκε με το νέο. Εκεί πραγματικά βίωσα ότι ανθρωπίνως, εάν συνεχίσει ο γέροντας να μένει με τέτοιες αρρώστιες και τέτοια προβλήματα και στα καυσοκαλύβια, ότι δεν θα αντέξουμε ούτε εμείς. Ήθελε ένα επιτελείο ολόκληρο ο γέροντας για να τον φροντίζουν. Γιατρούς, θα πείτε πώς ήρθε εκεί πέρα. Ο Θεός το ξέρει και η ψυχή του. Και γι' αυτό πολλοί δεν πιστεύουν ότι ο γέροντας θα μείνει στα καυσοκαλύβια λόγω της ασθενείας του. Ότι σου λέει θα είναι αυτοκτονία να μείνει μόνος εκεί πέρα, αβοήθητος, χωρίς γιατρούς, χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη. Χρειαζόταν απαραίτητος πολλά πράγματα ο γέροντας. Το ότι τόλμησε στο τέλος της ζωής του να πάει να μείνει εκεί ήταν ακόμα μια θυσία, η μεγαλύτερη που έκανε και μάλιστα. Του πραγματοποιήθηκε και ο τελευταίος πόθος. Ήταν πόθος ολόκληρης ζωής από όταν έφυγε από τα καυσοκαλύβια, μικρό παιδί. Έλεγε, θα ήθελα να πάω να πεθάνω εκεί. Γιατί από εκεί ξεκίνησα. Και μου έλεγε πολλές φορές, Θόδωρε, εγώ είμαι ξένος για τον κόσμο εδώ πέρα. Εγώ εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και εκεί θέλω να πεθάνω. Και μου έλεγε διάφορα πως, όταν θα έρθει επάνω, τι θα πρέπει να του κάνω. Κάποια πράγματα που και αυτά δεν τα έκανα όπως τα ήθελε, γιατί υπήρχαν πολλές δυσκολίες. Και από την προσωπική μας ζωή δεν ήταν εύκολο, κυρία Χαζή, κάποιος να ζήσει κοντά στον πατέρα Πορφύριο. Χάρη τη Θεού στεκόμασταν και είμαστε ζωντανοί δίπλα του. Θα μπορούσε το κακό να μας εξοντώσει, στην κυριολεξία να μας εξοντώσει. Διότι το κακό γνώριζε ότι ο γέροντας είναι πολύ μεγάλος Άγιος. Και αν εμείς αντέξουμε και κάνουμε υπομονή δίπλα του, θα ωφεληθούμε τα μέγιστα. Αργά ή γρήγορα. Και το έλεγε ο γέροντας, κάντε με υπακοή και εγώ θα κάνω θυσίες για σας. Όμως, το ομολογώ ότι και εγώ όσο ζούσε, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να κάνω, κύριε Χατζή. Ένιωθα ότι μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα. Και δεν το εννοώ μόνο για τον εαυτό μου. Όλοι μας είχαμε μεγάλη απόσταση από αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή έπρεπε να είσαι στα μέτρα ενός Παϊσίου να πεις ότι μπορώ να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λέτε δεν μπορώ να ζήσω, εννοείται δεν μπορώ να τον καταλάβω. Μα και αυτό είναι σημαντικό. Όταν δεν καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο, δεν βασανίζεσαι. Και πολλές φορές ο κύριος του τόνιζε αυτό. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε, λέγε. Ναι, αλήθεια. Άσχετα αν ο γέροντας έκανε. Μάλλον αυτός περισσότερο υπομονή σε εμάς και όχι εμείς αυτόν. Αυτό ήταν η αλήθεια. Αυτός έκανε υπομονή σε εμάς. Όμως, αυτό που μετρούσε ήταν το ότι η προαίρεση που θα είχε ο καθένας μέχρι το τέλος που θα έφυγε από τη ζωή. Και πράγματι μπορώ να πω, κυρία Χατζή, ότι έφυγε με φρικτούς πόνους, σωματικούς και ψυχικούς. Πήρε τις αμαρτίες μας πάνω του και όταν ξεψύχησε, σήκωσε πολλές αμαρτίες πολλών ανθρώπων. Αυτό εμείς τώρα ως απλοί άνθρωποι και πολύ νήπιοι στην
πνευματική ζωή, δεν το καταλαβαίνουμε πώς γίνεται. Τι σημαίνει σήκωσε κάποιος πολλές αμαρτίες πάνω του? Ο Χριστός σταυρώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας. Και οι Άγιοι κάνουν το ίδιο. Βέβαια, τις αμαρτίες τις συγχωρεί μόνο ο Θεός. Όμως, οι Άγιοι τι κάνουν? Πληρώνουν γραμμάτια. Είναι όπως μια οικογένεια. Αν ο πατέρας φύγει από τη ζωή και έχει κάποια γραμμάτια, θα τα πληρώσει και η σύζυγός του. Αν δεν ζει και η σύζυγός του ή δεν μπορεί, θα τα πληρώσει τα παιδιά. Πλήρωνε γραμμάτια, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εκείνος, αφού δεν μπορούσα. Πολλές αρρώστιες τις οποίες είχε ο ίδιος, πιστεύαμε και ο ίδιος του είχε πει ότι ήταν από δαιμονικές ενέργειες. Που ο Σατανάς τον χτυπούσε, ξεσπώντας πάνω του αντί σε εμάς. Μάλιστα. Ήταν ένας αλεξικέραυνος. Στις κορυφές πέφτουν όλα τα αστροπελέκια. Και αυτός ήταν μια μεγάλη κορυφή και πέσαν πολλά αστροπελέκια πάνω του. Γόγγισε, σαν άνθρωπος. Όχι. Τουλάχιστον φανερά δεν άκουσα ποτέ κάτι που να του δείξει αυτή την αδυναμία. Μάλιστα, ως προς στο τέλος της ζωής του, που εκεί ήταν όλα ασήκωτα και δυσβάστακτα, έλεγε χαριτωμένα. Ενώ δεν ανταποκρινόμασταν σε αυτό που έπρεπε να κάνουμε εκεί, έλεγε σε κάποιους ανθρώπους που ερχόντουσαν, εδώ πέρα με έχουν σκλαβώσει αυτά τα παιδιά με τις θυσίες που κάνουν. Και όταν μια μέρα εγώ δεν μπόρεσα να το πιάσω ψάρια, γιατί μόνο ένα ψαράκι φρέσκο θα μπορούσε να φάει για να πει ότι έχω λίγο τροφή καλή, μου λέει, μη στενοχωριέσαι παιδί μου, αυτά τα επιτρέπει ο Σατανάς για μένα, και μου λέει το πονηρό πνεύμα, νηστεία, δεν έχει φαγητό, εσύ να μη στενοχωριέσαι. Θα κάνει κανένα θαύμα ο Θεός, κάτι θα πιαστεί. Όλα όμως τα βλέπε πνευματικά, έτσι. Όλα τα πιο μικρή λεπτομέρεια. Κάτι που εμείς δεν θα δίναμε σημασία, θα λέγαμε πω που δεν θα σας πω κάτι άλλο, κύριε ψάρι. Όντως δεν είναι, είχε απλότητα. Και είχε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό. Όποιος θα έβλεπε την οικογένειά του και τους άντρες, τους μοναχούς, και τις γυναίκες που είχε, ξέρετε, έλεγε. Ένας έξυπνος άνθρωπος, όχι πολύ πνευματικός άνθρωπος, ένας απλός σκεπτόμενος άνθρωπος. Ότι τα άτομα που έχει ο γέροντας δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Δεν είναι ικανοί για τίποτε. Είτε γιατί έχουν εγωισμό, είτε γιατί δεν είναι υπάκουοι, ή χίλια δυο. Όμως, μέσα από εκεί, ο γέροντας ήθελε να δείξει τη δύναμη του Θεού. Η δύναμή μου, εναστενίαστε λέει. Και είχε το πιο ασθενικό περιβάλλον μέχρι σκανδαλισμού, για να αποδείξει την δύναμη του Θεού αύριο, ότι μέσα από αυτό το χαμό, που η πιθανότητα ήταν καμία να φτιαχτεί κάτι, θα κάνω πράγματα. Κάπου είχα διαβάσει για τους αποστόλους ότι ήταν ψαράδες, αμόρφωτοι, αδύναμοι άνθρωποι. Εμένα ψαρά με φώναζε. Και μάλιστα τώρα που μιας που το θίξατε, εγώ πραγματικά ήμουν απλώς, δεν καταλάβαινα πράγματα. Πριν φύγει από τη ζωή, ήμουν κοντά του 3,5 ώρες. Δηλαδή, τον τελευταίο άνθρωπο που ζήτησε ήταν εμένα. Και μάλιστα δεν είχε κουράγιο να πει θέλω το Θόδωρο, είπε, ζητούσε να του βοηθάνε να καταλάβουν ποιον θέλει. Και του λέγανε, τον τάδε όχι. Κουνούσε το κεφάλι του αρνητικά. Τον τάδε όχι. Το Θόδωρο ναι. Μύθιζε 3,5 ώρες κοντά του, πριν φύγει από τη ζωή, για να μου πει τι λέτε εσείς. Να ρίξω τα κουφίγια μου, γιατί αυτό ήταν το διακόνημά μου και το ψάρι με ψάρια. Τι να ρίξετε? Τα κουφίνια στη θάλασσα να πιάσω κανένα ψάρι και ό,τι πιαστεί να τα στείλω στο Μίληση στη Μαλακάσα για να τα φάνε αυτοί. Εγώ αυτό που μπόρεσα λογικά σκεφτόμενος να καταλάβω είναι το ότι αφού ο γέροντας πλέον δεν τα χρειάζεται, όντως θα φύγει από τη ζωή σήμερα, το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή, να τα πάω συμβολικά στο μοναστήρι. Και πράγματι μετά δεν μπορούσε άλλο να μιλήσει. Και εγώ την επόμενη έριξα το κοφίνι, γιατί βιαστήκαν τίποτε, και αφού δεν βιαστήκαν τίποτε, δεν πήγα ποτέ ψάρια στο μοναστήρι. Όμως μετά από ένα χρόνο τα αναζητούσαν τα ψάρια αυτοί, γιατί ο γέροντας το έχει πει και άλλες φορές, θα σας στείλω ψάρια με το Θόδωρο. Και όταν μου είπε κάποιος, πήγε ρώτησε, μου είπε ότι αυτά τα ψάρια τα περίμενε ο γέροντας να τα στείλει εδώ, γιατί δεν τους πήγες. Λέω, εγώ νόμιζα μόνο για εκείνη την ημέρα. Όχι, λέει, ο γέροντας θα τα περιμένει τώρα. Λέω και εγώ να πω στον αδερφό εκεί πέρα που ήμασταν στα Κρασοχαλίγια μαζί, να πιάσω κάποια ψάρια για να του τα στείλω. Και μου λέει χαριτωμένα κι αυτός, άστα θα δούμε γιατί ψάρια εννοούσε ο γέροντας.
Σωστά. Δεν έλεγε ότι θα πιάσει ψάρια ο Θόδωρος, θα σας στείλω εγώ, ο Πορφύριος δηλαδή, ψάρια με τον Θόδωρο. Σήμερα το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά να τα καταλάβει κανείς. Μπορεί να ήταν για εκείνον απλά, αλλά σε εμάς ανοίγονται πολύ αργά. Σε εσάς που τον ζήσατε, σε εμάς που δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Είναι πολλά, κυρία Χατζή, που δεν μπορούσα να σας τα πω όλα, γιατί όλα σε μια, δυο, τρεις εκπομπές δεν λέγονται. Θα θέλαμε πολλές. Πλούτος είναι η Άγιοι. Εγώ με αυτόν ζω, με αυτού ζω. Δεν είναι άλλη χαρά στη ζωή μου παρά ο πατέρας που φίλος και η Άγιοι, αλλά τους Αγίους που δεν γνώρισες, δεν μπορείς εύκολα να επικοινωνήσεις. Αυτόν όμως τον έζησα. Και τον ζω, διότι μου το δείχνει καθημερινώς και εργάζεται καθημερινώς για αυτούς που τον γνωρίσαν και τον αγαπούν. Και ίσως και για αυτούς που δεν τον γνώρισαν και τον αγαπούν μέσα από τις διηγήσεις των άλλων. Ναι. Γιατί έτσι είναι οι Άγιοι. Λέω ότι μήπως η αμεσότητα που υπάρχει στους ανθρώπους που τον γνωρίσανε είναι λίγο διαφορετική. Mm. Οι άλλοι που δεν τον γνωρίσανε είναι πάλι διαφορετικοί. Που αυτό το γνωρίζουν οι ίδιοι πώς βιώνουν έναν Άγιο. Ακριβώς. Τι να πούμε από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, πόσα μπορούμε να αφομοιώσουμε, δεν ξέρω. Εγώ νιώθω ανεπαρκής να αφομοιώσω όλη αυτή την πνευματική κατάσταση που θα ήθελε να δώσει σε μας ο Γέροντας Πορφύριος, μέσω βέβαια του Πατρός Γεωργίου. Κάποτε ο κ. Κώστας Γανωτής έλεγε ότι τα πνευματικά πράγματα σε μας τους πολύ τα πολύ νήπια πρέπει σαν την καραμελίτσα λίγο-λίγο να το, γιατί δεν μπορούμε λίγο-λίγο να την πιπλάμε, δεν μπορούμε να την αφομοιώσουμε, και εγώ έτσι κάπως νιώθω. Θα περάσει καιρός φαντάζομαι για να τα αφομοιώσω όλα αυτά. Οι ακροατές μας εύχομαι να καταλάβαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν μέσα από όλα αυτά. Εσείς τον ζήσατε και έχετε άλλη εμπειρία και πνευματικά ακόμη να τα συλλάβετε όλα αυτά, για μας είναι πιο δύσκολο. Κύριε Χατζή, σήμερα μου δόθηκε ευκαιρία για πρώτη φορά εδώ στην Ελλάδα να πω αυτά τα πράγματα. Εύχομαι ο κόσμος να τα δεχτεί με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού θα τακτοποιήσει πολλά πράγματα στο νου του καθενός, πώς ήταν ο πατήρ Πορφύριος και για ένα άλλο μέρος που δεν το γνωρίζανε. Ακούσαν πράγματα που δεν τα γνωρίζανε. Μπορεί κάποια να γνωρίζανε και από αυτά που είπα. Όμως κάποια πράγματα νομίζω ήταν... Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά για πρώτη που ακούμε φορά. Κυρίως για τα τελευταία 12 χρόνια της ζωής του. Δεν είπα πολλά. Προσπάθησα να είμαι πολύ φιδωλός. Το καταλάβαμε. Ωστόσο ήταν αρκετά. Μπορώ να πω πάρα πολλά για τα δικά μας αυτιά. Εύχομαι στο μέλλον να έχουμε κι άλλες εκπομπές, αν όχι για το Γέροντα Πορφύριο ξανά, αν και είναι ένα αγαπημένο μας θέμα, για πολλά πνευματικά θέματα. Η χαρά μας να έρθετε πάλι από την Καρδίτσα όποτε μπορείτε και να μιλήσετε σε εμάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζή, και στους ακροατές, και εύχομαι η χάρη του Θεού όλους να μας καθοδηγεί εκεί που αυτός θέλει.
Να ευχαριστήσουμε και εμείς για όλο το κόπο που κάνετε να έρθετε από τόσο μακριά για όλους εμάς. Και να πούμε και στο τέλος ότι το ραδιόφωνο ήταν κάτι για τις Πυριακές Εκκλησίες, ήταν κάτι που αγαπούσε, αγαπήθηκε από το Γέροντα Πορφύριο όταν πρώτο ξεκίνησε. Παράληψής μου έπρεπε να το πω από την πρώτη εκπομπή αυτό, ότι ο πατήρ Πορφύριος είχε χαρά για την δημιουργία αυτού του σταθμού και πολλές φορές επικοινωνούσε με ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην Πυριακή Εκκλησία. Του συμβούλευε πως για κάποιες εκπομπές, για θέματα. Ενδιαφερόταν, νοιαζόταν γι' αυτό. Είχε ναι, αυτό. Αμεσότητα με την Πυριακή Εκκλησία, όσο αυτό ζούσε εδώ κοντά στο Μίληση, και μάλιστα και από τα Καυσοκαλύβια, μπορεί και να παρακολουθούσε και από εκεί. Από εκεί. Γιατί ναι. Του άρεσε το ραδιόφωνο, άκουγε και ήταν μια ψυχαγωγία πνευματική, που αυτός είχε το δικό του τρόπο, δεν το άκουγε όπως το ακούμε εμείς. Αγαπούσε την τεχνολογία πάρα πολύ. Το έχουμε διαβάσει αυτό. Λοιπόν, εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστούμε και πάλι, πατέρα Γεώργη. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, αγαπητοί μας φίλοι, που ήσασταν κοντά μας και να ελπίζουμε ότι όλη αυτή η παρουσίαση για τον Γέροντα Πορφύριο μας ωφελεί και θα μας ωφελεί στο μέλλον πνευματικά. Από τον Άγγελο Παπά που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή στη μουσική, την Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο, τη Φίβη Κωνσταντέλ στο τηλεφωνικό μας κέντρο, πολλές ευχές, να είστε πάντα καλά και ο Θεός μαζί μας. Το πρωί εισάκουσον. Η πρωινή καθημερινή εκπομπή της Πυραϊκής Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σοφία Χατζή με τη συμμετοχή ομάδας συνεργατών. Αρχισυνταξία Σοφία Χατζή. Ηχοληψία μιξάς Άγγελος Παπάς. Μια παραγωγή του Λυκούργου Μαρκούδη για την Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.